Η 1η του Ιουνίου είναι σημαντική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως επίσης και τους αγρότες, γιατί λόγω λήξης της προθεσμίας ρύθμισης ή εξόφυλησης των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ, χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν ξέρω η Σωτηρία, κύριε Αντιπρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Λεκάκη, από πού μπορεί να έρθει, με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει για αυτούς τους ανθρώπους. Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη. Η Σωτηρία για αυτούς τους ανθρώπους θα μπορεί να έρθει, θα είναι να μπορέσουν να συγκεντρώσουν χρήματα, να μειωθεί η φορολογία, να μειωθεί το να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να μπορέσουν να συγκεντρώσουν χρήματα, ναι, και να αλλά επειδή αυτό σε διαφορετική περίπτωση, ναι, κυρία Δουγεράκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, αλλά κύριε Λεκάκη, από την άλλη, ξέρετε, ακόμα και με τη ρύθμιση των δόσεων υπήρχαν προϋποθέσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Από την άλλη, απανωτές οικονομικές κρίσεις έχουν αφέρει χιλιάδες ανθρώπους σε δύσκολη θέση, γιατί τους έχει αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει και με το εισόδημά τους και με τις υποχρεώσεις τους. Οι υποχρεώσεις δεν έχουν ελαφρυνθεί, τα εισοδήματα έχουν μειωθεί μόνο. Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη, το έχουμε ξαναπεί. 10 χρόνια οικονομικής κρίσης μνημονίων, 2 χρόνια περίπου πανδημίας και 2 χρόνια ακόμα με το πρόβλημα του πληθωρισμού και το ενεργειακό κόστος, δυστυχώς έχουν γονατίσει τους αγρότες μας, όπως αναφέρατε, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, προτιμούν μάλλον να μην πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, όπως γινόταν και στα χρόνια των μνημονίων, προκειμένου να πάνε ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι τους για να μπορέσουν να συντήσουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς, παρόλες τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει και την ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία ήταν ευεργετική επί της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία βοήθησε αρκετούς επαγγελματίες και αγρότες να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Η καινούργια ρύθμιση, βέβαια, που βγήκε, δεν το συζητάω, έχει αποκλείσει το 90% των επαγγελματιών και των αγροτών, γιατί έχει συγκεκριμένες προθεσμίες και ήταν προθεσμίες οι οποίες τα χρέη έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία. Αυτό δεν έχει λογική. Εμείς είχαμε συζητήσει και είχαμε πει με την κυβέρνηση και είχαμε ζητήσει από την κυβέρνηση να γίνει μια ρύθμιση όπως ήταν και η προηγούμενη, να ανοίξει δηλαδή η προηγούμενη ρύθμιση στα ίδια δεδομένα, με κούρεμα προς αυξήσεων και προς των τελών και σε ορισμένες περιπτώσεις και κούρεμα του κεφαλαίου, αν χρειαστεί, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Πάνω κάτω σε γιατί αριθμό κόσμου μιλάμε? Δηλαδή, με μια πρώτη εκτίμηση που διάβαζα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, είναι ότι μιλάμε για 800.000, αλλά 800.000 μόνο ελεύθεροι επαγγελματίες που από αύριο αντιμετωπίζουν αυτό το κίνδυνο, ή είναι και οι αγρότες μαζί? Είναι και οι αγρότες μαζί, κυρία Δουγεράκη, και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ο όγκος των ανθρώπων δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε από τη διόγκωση του χρέους που υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία. Όταν το χρέος ήταν 25 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχει εκτιναχθεί στα 40 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία και το επόμενο μήνα δεν θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τους γιατρούς τους εξωτερικούς, έτσι. Ναι. Και ξέρετε, από την άλλη, ενώ διαβεβαίνεται ότι, ξέρετε, θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση στις δομές υγείας, σε ό,τι έχει να κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους, 800.000 στον αριθμό περίπου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, δεν διευκρινίζεται, από την άλλη, εάν η ελεύθερη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές έχει να κάνει με το κλείσιμο ραντεβού, έχει να κάνει με τα εξωτερικά ιατρία, έχει να κάνει με σειρά εξετάσεων, αν οι εξετάσεις αυτές μέσα σε δημόσια δομή θα μπορούν να γίνουν μόνο τις απογευματινές ώρες, εκεί που η πληρωμή ή η ταρίφα είναι διαφορετική, ή μόνο σε εξωτερικό χώρο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία είναι ανοιχτά. Εγώ άκουγα μάλλον από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θα πρέπει τώρα να αναλυφθεί νέα δράση, να συμπληρωθεί, να αλλάξει, να υπάρξει, αλλά λόγω εκλογών έχουν παγώσει τα πάντα όλα.
σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη νέα ρύθμιση που είπατε ότι αφήνει το 90% απ' έξω εξαιτίας του χρόνου που δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη, όπως επίσης το ίδιο, δηλαδή άμεσα λύση στο πρόβλημα, ζητά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά το μεσοδιάστημα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι και πόσο θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους και τις ανάγκες τις οποίες θα έχουν. Δυστυχώς, κυρία Διουγεράκη, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν, επί της ουσίας, για τέτοια θέματα δεν υπάρχει κυβέρνηση για να μπορέσει να νομοθετήσει και να βρεθεί λύση. Και δεν ξέρουμε και ποια θα είναι και η διάθεση της νέας κυβέρνησης η οποία θα δημιουργηθεί. Ελπίζουμε ότι θα εισακουστεί το πρόβλημα από τη νέα κυβέρνηση και θα μπορέσει να δοθεί λύση, η λύση η οποία θα είναι εφαρμόσιμη. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος ο οποίος έχει ασθενήσει και ο οποίος δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να προσφύγει στις δημόσιες δομές της υγείας. Άρα για να μπορέσει να εξεταστεί, είτε να εξεταστεί μάλλον για να δει τι πρόβλημα υπάρχει, ακόμα και για τα φάρμακα θα πρέπει να προσφύγει σε δημόσια δομή υγείας. Δεν θα μπορεί να τα αγοράσει γιατί από το φαρμακείο σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα πληρώσει εξ ολοκλήρου. Ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή δεν είναι και στα καλύτερά του. Φανταστείτε ένα όγκο ανθρώπων να προσφεύγει στις δημόσιες δομές υγείας για να εξεταστεί και πώς θα μπορέσουν οι δομές υγείας αυτές να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο όγκο ανθρώπων που θα χρειαστεί να προσέλθει και εν ώψη βέβαια είσαι σε καλοκαιρινή περίοδο με τον όγκο και των τουριστών το οποίο δέχεται η χώρα μας. Σε αυτό έχετε δίκιο και καλά κάνετε και γίνεται αυτή η αναφορά, κύριε Λεκά, και από εσάς, διότι και στο παρελθόν σε ό,τι έχει να κάνει με την συνταγογράφηση για τους ανασφάλιστους οι οποίοι έπρεπε να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, υπήρχαν παρεμβάσεις από ιατρικούς συλλόγους, όπως και από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, θυμάμαι, γιατί το κουβεντιάζαμε, που έλεγε ότι ένα από τα αιτήματά μας είναι να κλείσει και αυτό το θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την συνταγογράφηση φαρμάκων και από τους ανασφάλιστους, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν με ευκολία να κινηθούν, να κάνουν, να δείξουν και πρέπει να πάνε αποκλειστικά και μόνο στα νοσοκομεία για να εξεταστούν ή ακόμα και για την συνταγογράφησή τους. Είναι λοιπόν ποικιλόμορφα τα πράγματα αυτά, τώρα από εδώ για κάτω τα προβλήματα αυτά, τα οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και λυπάμαι που δεν υπήρξε μέρημνα τώρα. Τι να πω, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Από πότε υπάρχουν οι προτάσεις αυτές από την ΓΕΣΕΒΕ? Τουλάχιστον μια γύρω στα 6 με 7 χρόνια μετά από την προηγούμενη ρύθμιση που σας είπα, η οποία ήταν ευνοϊκή. Ζητούμε εμείς καινούργια ρύθμιση να ανοίξει έτσι ώστε να μπορέσουν να αποπληρωθούν τα χρέη αυτά. Μάλιστα. Και υπάρχει και τεράστιος εγκλωβισμός ανθρώπων, η οποία, κυρία Δουγεράκη, για να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φτάσει στο τέλος του εργατικού τους βίου και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν, οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Εκεί δημιουργείται ακόμα ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, σε ανθρώπους αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν και δεν μπορούν και να καταθέσουν τα χαρτιά τους λόγω οφειλών για προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν τη σύνταξή τους και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση του φακέλου τους, να πάρουν τη σύνταξή τους και δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν, δεν έχουν πόρους ζωής εξαιτίας του ότι αυτές οι οφειλές δεν αφήνουν να ολοκληρωθεί και να κλείσει αυτός ο φάκελος προκειμένου να μπουν στο μετέπειτα καθεστώς που είναι το καθεστώς της σύνταξης, όποια και αν είναι αυτή η σύνταξη. Πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει και αυτό όπως το αναφέρετε. Από εδώ και κάτω ωστόσο τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι είπαμε σε περίοδο εκλογών, εσάς το δικό σας αίτημα εκκρεμεί 6 με 7 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν να το έχουν επιλύσει ή να θέλουν να το επιλύσουν θα το είχαν επιλύσει, νομίζω, κύριε Λεκάκη, έτσι. Τώρα, δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα αυτά τα 6 και τα 7 χρόνια και από τις δύο κυβερνήσεις να έχει γίνει αυτή η αλλαγή για τη ρύθμιση. Βεβαίως και θα μπορούσε να έχει γίνει, κυρία Δουγεράκη. Έχουμε δει διαφορετικά. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να έχουν γίνει στο μεσοδιάστημα. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε για ποια λογική ότι αντιδρούν όλες οι κυβερνήσεις, νομίζω, αντιδρούσαν διαχρονικά σε αυτό το θέμα. Ότι θα δημιουργεί μια τάση ανθρώπων οι οποίοι δεν θα πληρώνουν λόγω του ότι θα ξέρουν ότι θα μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναρρυθμίσουν. Εμείς δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί κάποιος να αφήσει εσκεμμένα και να χρωστάει στο ασφαλιστικό του, ειδικά στο ασφαλιστικό του ταμείο, και να αφήσει την οικογένειά του εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με πάρα πολλούς κινδύνους που εγκυμονεί αυτό το γεγονός. Σας ζητούν να δώσετε δύο κουβέντες αναφορικά με αυτό το οποίο ζητάτε εσείς ως ρύθμιση. Με δύο κουβέντες απλές, κύριε Λεκάκη. Εμείς ζητάμε μια μακρόχρονη ρύθμιση, κυρία Δουγεράκη, η οποία να είναι μονίμως ανοιχτή, η οποία θα έχει κούρεμα,
των πρόσθετων και τελών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε και σε, είπα και πριν, και σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες θα κρίνονται κατά περίπτωση, θα και κούρεμα της βασικής οφειλής, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο επαγγελματίας να αποπληρώσει τα χρέη του. Συζητάω για κούρεμα του βασικού κεφαλαίου για ανθρώπους οι οποίοι έχουν, για τους συνταξιούχους μας δηλαδή επιτοπλίστων, για να μπορέσουν να λάβουν τη σύνταξή τους όταν διαχρονικά για 25 και 30 χρόνια πλήρωναν κανονικά τις ασφαλίσεις και τις φορές και τώρα πλέον δεν μπορούν να μπουν στη σύνταξη λόγω μιας οφειλής η οποία έχουν.